Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το πανέμορφο μαξιλάρι λουλούδι. Αποτελείται από ό,τι βλέπετε σε πέταλα, τα οποία τα κάνετε εναλλασσόμενα. Χρησιμοποιούμε την φλέξη του επίπεδου κύκλου για να φτιάξουμε το μαξιλάρι μας αυτό. Κάνουμε τον επίπεδο μας κύκλο, μετά σταματάμε, κάνουμε τα πέταλα, συνεχίζω τον επίπεδο κύκλο, πέταλο. Και όλα αυτά πλέκοντας και από την προσινή μεριά και από την πίσω μεριά της θηλιάς μας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδίδουμε πάντα τα σχέδια. Πάμε να το αρχίσουμε. Βήμα προς βήμα. Λοιπόν κορίτσα, τελείωσα, έκανα τα πέταλά μου, τώρα θα πάω από την πίσω μεριά. Γιατί όμως πάω από την πίσω μεριά θα πάρω την κλωστή μου γύρω από το δάχτυλό μου ώστε να κάνω τον κόμπο μου. Και αυτό που έχω κάνει τα 5, αλλά από την πίσω μεριά θα βάλω το βελονάκι μου. Θα πάρω την κλωστή μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα και θα κάνω 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό, εδώ ακριβώς από πίσω πάντα. Θα βάζω το βελονάκι και θα κάνω 1 ποδαράκι. Βλέπετε, θα πάω δίπλα να πάω να κάνω στο διπλανό 2 ποδαράκια. Ένα. Και θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο άλλο ένα. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει ο επίπεδος μας κύκλος. Έκανα 2 ποδαράκια πάνω στο πίσινο ποδαράκι. Τώρα πάμε να βάλουμε το βελονάκι μας ώστε να κλείσουμε με ένα βουβό. Συνεχίζω να κάνω μία αλυσίδα. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο μπροστινό ποδαράκι εδώ, αλλά από την μπροστινή μεριά θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές με ένα μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι και θα πάω να κάνω και εκεί τα 3 μου ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Δηλαδή ό,τι κάνουμε στην από κάτω μας σειρά κορίτσα, συνεχίζω να το κάνω και στην από πάνω. Τώρα θα πάρω κλωστή στο διπλανό, θα πάω να κάνω μία φορά από μισό ποδαράκι, κλείνοντας, παίρνοντας κλωστή και κλείνοντας και τις 3 μου τις θηλιές μαζί. Θα περάσω δίπλα στο διπλανό, θα βάλω το βελονάκι μου. Βλέπετε, δεν το πάω από πίσω, γιατί την από πίσω μεριά θα τη χρησιμοποιήσω ώστε να, κάνω, να ξακολουθήσω να μεγαλώνω το επίπεδο του κύκλου. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές μαζί. Βλέπετε, ακριβώς έχω βάλει κέντρο όταν αρχινάω το μεσαίο μου πέταλο. Περνάω δίπλα το βελονάκι μου και κάνω και εκεί ένα άριστο ακόμα. Το διπλανό μου ποδαράκι από πίσω πάντα, περνάω, τραβάω κλωστή, κλείνω με άριστο. Παίρνω κλωστή στο επόμενο, θα πάω να κάνω μισό ποδαράκι. Έχω πάρει κλωστή στο βελονάκι, παίρνω κλωστή και τώρα παίρνω κλωστή και περνάω και κλείνω και τις 3 μου τις θηλιές μαζί. Ύστερα, παίρνω κλωστή στο επόμενο, θα πάω να κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4 και ένα 5. Παίρνω κλωστή, στο επόμενο θα πάω να κάνω μισό ποδαράκι. Είπαμε, μόνο την μπροστινό μέρος αλυσίδας δουλεύω, όχι το πίσω. Κλείνω όλες μου μαζί και μετά πάω και κάνω 3 άριστα, ένα στο καθένα. 1, 2
και ένα τρία. Ό,τι κάναμε, κορίτσα, σε αυτό μας το σημείο θα το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Κορίτσα, τελείωσα και το ροζ μου χρώμα. Θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, θα πάρω κλειστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και με αυτόν τον τρόπο θα κόψω την κλωστή μου. Αυτές τις κλωστές εγώ θα τις πλέξω αργότερα μέσα. Πάμε να συνεχίσουμε να σας δείξω τι θα κάνουμε από εδώ και πάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε το επόμενο χρώμα το οποίο έχουμε επιλέξει. Εγώ έχω επιλέξει το μοβ. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πηγαίνω πάντα, κορίτσα, για να αρχίσω από την πίσω μεριά εδώ που είχα τα 5, που έκανα τα 5 ποδαράκια. Θα βάζω το βελονάκι μου μέσα, θα παίρνω την κλωστή, θα την τραβάω, να την περνάω και στη συνέχεια θα πηγαίνω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, 2 και άλλη μια 3. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, στο επόμενο θα κάνω 2 ποδαράκια. Είπαμε, κάνουμε από εδώ και πάνω τον επίπεδο κύκλο. Θα πάρω κλωστή δίπλα 1, θα πάρω κλωστή στο διπλανό 1 και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσετε τη σειρά σας γύρω γύρω και συνεχίζετε όπως έχουμε κάνει στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, στην πέμπτη μας σειρά. Από εκεί και πάνω θα συνεχίσετε να κάνετε το ίδιο. Δηλαδή οι πλέξεις που κάνουμε την αύξηση είναι όχι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, η τέταρτη, πέμπτη την επαναλαμβάνετε μέχρι να φτάσετε στο ύψος που θέλετε. Το μαξιλάρι σας. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Λοιπόν, κορίτσα, πάμε από πίσω εδώ να βάλω το βελονάκι μου. Επάνω εδώ που έκανα το άρθρο, να τραβήξω, να κλείσω και τις 3 μου θηλιές με ένα βουβό, να πάρω κλωστή και να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Όπως σας είπα, από εδώ και πάνω κάνετε από πίσω την πλέξη του επίπεδου κύκλου και μπροστά κάνετε την πλέξη που σας έχω δείξει σε πέταλο. Αυτό είναι το σχέδιο. Το μεγαλώνετε το μαξιλάρι στο ύψος το οποίο εσείς θέλετε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!